στο Μέγαρο Μαξίμου, στο σαλόνι του Πρωθυπουργικού Μεγάρ, βρίσκονται εκπρόσωποι Ρωμά από αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και ειδικοί διαμεσολαβητές, κοινωνικοί λειτουργοί, άνθρωποι που δουλεύουν δίπλα στις κοινότητες των Ρωμά, προκειμένου αυτές να ενταχθούν ισότιμα στο κοινωνικό πλαίσιο. Και βέβαια σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Είναι μια μέρα που είναι αφιερωμένη στους Ρωμά. Εγώ θα έλεγα όμως ότι πρέπει να είναι μια μέρα που θα υπενθυμίζει σε όλους μας ότι δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δυστυχώς αυτό δεν είναι ειδικά στην εποχή μας κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Στην Ελλάδα, και εγώ είμαι περήφανος γι' αυτό, γίνανε πάρα πολύ σημαντικά βήματα στα χρόνια της δικής μας κυβέρνησης. Και γίνανε βήματα σε μια περίοδο δυσκολίας δημοσιονομικής. Είμαι περήφανος διότι γίνανε αυτά τα βήματα στη δυσκολία και κάποιοι δεν είχαν σκεφτεί όταν υπήρχαν δημοσιονομικές δυνατότητες να στηρίξουν τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Δυστυχώς όμως τη στιγμή που εμείς μιλάμε εδώ για σχέδια που θα ολοκληρώσουν μια στρατηγική ισότιμης ένταξης όλων των πολιτών στο κοινωνικό γίγνεσθε στην ελληνική κοινωνία, σε άλλες χώρες της Ευρώπης βιώνουμε επιθέσεις, βιώνουμε ρατσιστικές εξάρσεις. Θα είδατε πρόσφατα τι συνέβη στην Ιταλία, όπου δυστυχώς η Ιταλική κυβέρνηση, ένα μέρος της εν πάση περιπτώσει, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο της ακροδεξιάς, και άλλες δυνάμεις εκεί κινητοποίησαν και τους πολίτες δυστυχώς ενάντια στους Ρωμά. Εμείς τα τελευταία χρόνια ακολουθήσαμε μια πολιτική ένταξης που διαφέρει ίσως από μια αντίληψη που επικρατούσε στο παρελθόν, μια αντίληψη αποσπασματική, ευκαιριακή, ρουσφετολογική πολλές φορές. Και σαν βασικό στόχο είχαμε να φτιάξουμε υποδομές. Θυμάμαι, ήταν το 2016 όταν μίλησα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, όταν εξήγηλα για πρώτη φορά το σχέδιό μας για να φτιάξουμε μια ειδική γραμματεία στο Υπουργείο Εργασίας, ώστε να βρεθούν πρόσωποι των κοινοτήτων των Ρωμά στο σχεδιασμό, στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την ισότιμη ένταξη αυτών των κοινοτήτων μέσα στην ελληνική κοινωνία. Η ειδική γραμματεία έγινε πράξη, αλλά δεν μείναμε μόνο στο γραφειοκρατικό, στο θεσμικό πλαίσιο. Προχωρήσαμε σε έναν, κατά άποψή μου, σχεδιασμό ουσιαστικής ενεργοποίησης των κοινοτήτων, αλλά και ένταξης αυτών στην κοινωνική ζωή. Πρώτα απ' όλα, κάναμε μια χαρτογράφηση. Ούτε αυτό δεν είχαμε. Μια χαρτογράφηση για να δούμε πόσες είναι οι κοινότητες, πόσοι είναι οι οικισμοί, πόσοι είναι οι Ρωμά, Έλληνες, πολίτες, συμπολίτες μας, πού ζουν, κάτω από ποιες συνθήκες ζουν, πόσοι από αυτούς μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, πώς πηγαίνουν και αν πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Καταγράψαμε 371 κοινότητες, 110.000 περίπου Ρωμά, Έλληνες, πολίτες. Κάποιες από αυτούς τους 371 οικισμούς, η αλήθεια είναι ότι δεν τιμούν τη χώρα μας, μια χώρα στην καρδιά της Ευρώπης και μια χώρα που θέλει να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δίνει συνθήκες ευημερίας στους πολίτες της. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε μετά την καταγραφή ένα στρατηγικό σχέδιο που είχε ένα βασικό άξονα. Πρώτον, κανένας Έλληνας πολίτης, άρα κανένας Ρωμά, να μην αφήνεται μόνος του, αβοήθητος απέναντι στην κρίση, αλλά και απέναντι στις πραγματικές καθημερινές δυσκολίες της ζωής. Άρα, προωθήσαμε και επεκτείναμε πρώτα απ' όλα το σχέδιό μας για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.
το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αυτό που κάποιοι ονομάζουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, καλύπτει σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αυτών των 110.000 Ελλήνων πολιτών που διαβιούν στους οικισμούς των Ρωμά. Και βεβαίως δεν είναι ελεημοσύνη, διότι για κάποιες οικογένειες το ποσό αυτό είναι 400-500 ευρώ το μήνα, ένα ποσό το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια. Βάλαμε όμως ως μία προϋπόθεση σημαντική για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το εισόδημα. Ποια είναι αυτή η προϋπόθεση? Τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο. Όλα τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο. Διότι η εκπαίδευση για μας είναι ένα βασικό δικαίωμα, την ίδια στιγμή όμως αποτελεί και προϋπόθεση για να μπορέσουν αυτές οι κοινότητες να αποκτήσουν δυνατότητες για το μέλλον. Να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να έχουν μια προοπτική καλύτερης διαβίωσης, μια καλύτερη προοπτική από ό,τι είχαν οι προηγούμενες γενιές. Όλα τα παιδιά λοιπόν στα σχολεία. Άρα ταυτόχρονα και στήριξη των σχολικών μονάδων προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν. 47 σχολικές μονάδες με μια ιδιαίτερη φροντίδα, εκεί που πηγαίνουν δηλαδή παιδιά από οικισμούς Ρωμά, με ενισχυτική διδασκαλία, με ειδικά προγράμματα, με σχολικά γεύματα μέσα σε αυτά τα σχολιά, ώστε τα παιδιά όχι απλά να πηγαίνουν να μαθαίνουν γράμματα, αλλά να γυρνάνε στο σπίτι και έχοντας χορτασμένα, το πω έτσι, να μην βρισκόμαστε σε αυτό το φαινόμενο, αν θέλετε, της άσχημης. Αλλιώς τα βλέπαμε αυτά πολύ έντονα, όπου όλα τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν ίδιες δυνατότητες προκειμένου να μπορέσουν να σπουδάσουν και άρα η οικονομική δυνατότητα των οικογενειών τους παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα λοιπόν, κατώτατο εισόδημα, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, ενίσχυση των σχολικών μονάδων, ταυτόχρονα προγράμματα επιμόρφωσης, ώστε να μπορέσουν και μεγαλύτεροι σε ηλικία που δεν είχαν πάει στο παρελθόν σχολείο να αποκτήσουν ένα πτυχίο που θα είναι εφόδιο για την αγορά εργασίας, ταυτόχρονα όμως και ειδικά προγράμματα για την απασχόληση. Αν ο πρώτος άξονας είναι η εκπαίδευση, ο δεύτερος άξονας είναι η απασχόληση. Να καταπολεμήσουμε την ανεργία των Ρωμά συμπολιτών μας. Αξιοποιήσαμε μια σειρά από κοινοτικά προγράμματα και με εθνικούς πόρους πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, ώστε να λειτουργήσουμε αυτά τα προγράμματα, ειδικά μέσα από τη δημιουργία ανοιχτών επιχειρήσεων, ενώ και Ρωμά συμπολιτών μας και άλλων συμπολιτών μας έχουμε καταφέρει να δρομολογήσουμε, να απορροφήσουμε περίπου 30 εκατομμύρια για τη δημιουργία επιχειρήσεων, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Και ταυτόχρονα φροντίσαμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πλέγμα, αν θέλετε, των πολιτικών για την ισότιμη ένταξη με έναν τρίτο άξονα, αν ο πρώτος είναι εκπαίδευση, ο δεύτερος είναι η εργασία, που λέγεται υγεία. Πιστεύω ότι η απόφασή μας να άρουμε τους φραγμούς την ελεύθερη πρόσβαση στη υγειονομική περίθαλψη μέσα από την ένταξη στο σύστημα υγείας περίπου 1,5 εκατομμυρίου ανασφάλιστων συμπολιτών μας, σε μεγάλο βαθμό έβγαλε αυτό το φράγμα, διότι δυστυχώς το μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας των Ρωμά δεν είχαν ασφαλιστική και ακόμα ένα μεγάλο μέρος δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Έτσι λοιπόν σήμερα δεν υπάρχει κανείς, μα κανείς, που να μην έχει το δικαίωμα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή σε κέντρα υγείας ή σε μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να έχει πρόσβαση προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας. Και ταυτόχρονα μια σειρά από προγράμματα για την πρόληψη, για την παρακολούθηση αυτών των πληθυσμών είναι σε εφαρμογή. Με δύο λόγια θέλω να πω ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα πολιτικών στήριξης και ένταξης των συμπολιτών μας, των Ρωμά, με όρους ισότιμους στο κοινωνικό γίγνεσθε. Αυτός ο αγώνας όμως ήταν ένας αγώνας διαρκής.
δεν τελειώνει εδώ. Είναι ένας αγώνας που όλοι μαζί πρέπει να τον δώσουμε όχι μόνο για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Τώρα είμαστε στη διαδικασία και της μετεγκατάστασης κάποιων πληθυσμών από οικισμούς που βγαίνουν σε καλή κατάσταση, σε πολύ καλύτερους οικισμούς. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και να κλείσω με αυτό. Πρωτίστως είναι ένας αγώνας που αφορά στη συνείδηση όλων μας, στην κουλτούρα όλων μας, στη διαμόρφωση των ιδεών της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Πρέπει να σταματήσει αυτή η διάκριση με βάση το φύλο, τη φυλετική καταγωγή. Και αυτή είναι μια μάχη η οποία δεν κερδίζεται από μια μέρα στην άλλη. Είναι μια μάχη απέναντι στις προκαταλήψεις, είναι μια μάχη απέναντι σε στερεότυπα και εγώ δεν είμαι περήφανος μόνο γιατί κάναμε πολλά σε δύσκολες συνθήκες και με λίγες δυνατότητες, είμαι κυρίως περήφανος διότι σήμερα εδώ βρίσκονται ανάμεσά μας παραδείγματα μελών κοινοτήτων Ρωμά που είναι παραδείγματα για όλους μας. Παραδείγματα τα οποία πρέπει να τα αναδείξουμε όχι μόνο ως, αν θέλετε, μία ενθάρρυνση και στους υπόλοιπους της κοινότητας ότι δεν υπάρχουν φραγμοί, δεν υπάρχει όριο. Αν υπάρχουν οι βάσεις της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας, κάθε Έλληνας πολίτης, ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου, καταγωγής, μπορεί να φτάσει ψηλά. Όμως είναι και ένα μήνυμα κυρίως στους υπόλοιπους που δυστυχώς έχουν ακόμα αυτά τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Πρέπει λοιπόν να το καταλάβουν αυτό. Δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Θεού και είμαστε εδώ για να δουλέψουμε μαζί και να πάμε αυτή τη χώρα πιο μπροστά. Εγώ λοιπόν σας ευχαριστώ θερμά όλους σας για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνατε. Κυρίως ευχαριστώ τους ανθρώπους που δουλεύουν σε προγράμματα, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ειδικούς διαμεσολαβητές και για άλλη μια φορά να συγχαρώ όλους εσάς τους εκπροσώπους των Ρωμά που έχετε δείξει μέσα από την πορεία σας στη ζωή ότι δεν υπάρχουν όρια στις δυνατότητές μας. Σας ευχαριστώ θερμά.